Την Τετάρτη 27 Μαρτίου θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχοβίτης, η συνδεδεμένη ενίσχυση για το βαμβάκι περί τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Αν και η πληρωμή της αναμενόταν από τα τέλη Φεβρουαρίου, η ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων, όπως έγινε γνωστό, δεν επέτρεψε τελικά στη διαδικασία να τρέξει νωρίτερα, ενώ οι πληροφορίες έκαναν λόγο για έλλειψη ρευστότητας που πήγε πίσω την πληρωμή. Το πρίμ υπολογίζεται στα 68,5 ευρώ το στρέμμα, με τους καλλιεργητές που είχαν ζημιά λόγω καιρικών συνθήκων και πόρισμα των γεωπόνων του ΕΛΓΑ που να επιβεβαιώνει τη σχετική απώλεια παραγωγής να μην χάνουν την ενίσχυση λόγω χαμηλότερου πλαφών. Όπως έχει ήδη γραφτεί, μετά τις πιστώσεις αναμένεται να ξεμπλοκάρουν και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις του οργανισμού πληρωμών απέναντι στους αγρότες, εκτός από τις συνδεδεμένες του 2018 που πιστώνονται κατά το σύνηθες σταδιακά τους επόμενους δύο μήνες. Το βάρος θα πέσει στις εκαθαρίσεις προγραμμάτων αλλά και εκκρεμωτήτων ενιαίας ενίσχυσης και εξισωτικών. Ειδικότερα μετά την παρτίδα αυτή των πληρωμών αναμένονται οικονομικές ενισχύσεις ύψους περί το 1 εκατομμύριο ευρώ για τους παραγωγούς των μικρών νησιών του Αιγαίου όσον αφορά στις εξής καλλιέργειες: δαμάσκηνα σκοπέλου, φασόλια και βρόσιμο λαθούρι, φάβα και ντοματάκι σαντορίνης, γεώμηλα και αγκινά ρατίνου, εσπεριδοειδής, εχείο, σάμο, κάλυμνο, κάρπαθο και ρόδο, κριθάρι λίμνου και διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων. Επιπλέον θα πιστωθούν και κάποια υπόλοιπα από τις διορθώσεις που έγιναν μετά την πληρωμή των πρώτων 7 συνδεδεμένων ενισχύσεων. Επιπλέον και μετά την πληρωμή βάμβακος, διοικητή από τις περιφέρειες και τις ΔΑΟΚΣΕ συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα ξεκινήσουν τη διαδικασία των εκαθαρίσεων, η ροή των οποίων θα εξαρτηθεί προφανώς από την ταμιακή ρευστότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι εκκρεμότητες όσων παραγωγών έχουν απλήρωτα υπόλοιπα από την ενιαία ενίσχυση της περσινής χρονιάς, αυτά θα κλείνουν με σταδιακές πιστώσεις. Εν τω μεταξύ, μέσα στην εβδομάδα ή την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, δρομολογείται να πληρωθούν μία εκαθάριση, καθώς και οι δικαιούχοι της νητρορύπανσης, του κομφούζιου και της ζυζανιοκτονίας των οριζόνων. Μάλιστα, έχει προηγηθεί η έκδοση σχετικής απόφασης που δημοσιεύτηκε στη Διάβια για τη διάθεση πίστοσης ποσού 15 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά υπόλοιπα του προγράμματος για το 2018. Μέχρι το Πάσχα προγραμματίζεται να δοθεί και η εκαθάριση στους δικαιούχους του πρώτου έτους της δράσης των σπάνιων φυλών, ενώ για το Μάιο δρομολογείται η εκαθάριση του δεύτερου έτους της δράσης του μέτρου 11 για τη βιολογική γεωργία και του πρώτου έτους της αντίστοιχης δράσης για τη βιολογική κτηνοτροφία. Τέλος, όπως κάθε χρόνο, σταδιακά θα πιστωθούν και οι υπόλοιπες συνδεδεμένες του 2018, με τελευταίες αυτές για τα ζωικά που φαίνεται να πηγαίνουν για το Μάιο, αν και από το Υπουργείο αφήνουν να διαρρεύσει ότι γίνεται μεγάλος αγώνας επληρωμή να τρέξει πριν το Πάσχα.